liftoff. As the countdown to Mars continues, the Perseverance. Στις 30 Ιουλίου του 2020, η αποστολή Mars 2020 εκτοξεύτηκε από τη Γη με προορισμό τον κόκκινο πλανήτη. Στόχος της αποστολής, η αναζήτηση ιχνών ζωής στον κρατήρα Γέζερο, ο οποίος στο μακρινό παρελθόν φιλοξενούσε μια λίμνη νερού. Τα φορτία του πυράβλου Atlas V ήταν το rover Perseverance, το σύστημα προσεδάφισης και το μικρό ελικόπτερο Ingenuity, το οποίο βρισκόταν διπλωμένο στο κάτω μέρος του rover. Στις 18 Φεβρουαρίου του 2021, η αποστολή έφτασε στον πλανήτη Άρη. Το βίντεο που καταγράφηκε κατά την είσοδο του Perseverance στην αριανή ατμόσφαιρα είναι πραγματικά συγκλονιστικό και είναι το πιο λεπτομερές βίντεο που έχουμε δει ποτέ κατά την προσεδάφιση ανθρώπινου δημιουργήματος σε άλλον πλανήτη. Το αλεξίπτωτο ανέγραφε σε κωδικοποιημένη μορφή τη φράση του Theodore Roosevelt «Dare mighty things», δηλαδή «να τολμάς σπουδαία πράγματα», μια φράση η οποία ενέπνευσε τους μηχανικούς της NASA που έφεραν εις πέρα στην αποστολή. Το σημείο προσεδάφισης του Perseverance ονομάστηκε Octavia Butler Landing προς τιμήν της Αφροαμερικανίδας Octavia Butler, η οποία ήταν συγγραφέας διηγημάτων επιστημονικής φαντασίας. Στην εικόνα διακρίνεται το χαρακτηριστικό δέλτα του κρατήρα Γέζερο, το οποίο μαρτυρά ότι πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια στην περιοχή έρεε νερό. Τις πρώτες ημέρες μετά την προσεδάφιση δοκιμάστηκαν οι βασικές λειτουργίες του Perseverance, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα όργανα και συστήματά του ήταν σε καλή κατάσταση. Οι πρώτες φωτογραφίες που έφτασαν στη Γη λήφθηκαν από τις Hazcams, οι οποίες αποσκοπούν στην αποφυγή εμποδίων και αντικειμένων που συνιστούν κίνδυνο για το rover. Εξίσου σημαντικές είναι οι κάμερες Navcam, που επιτρέπουν στο rover να βλέπει το χώρο γύρω του, ώστε να σχεδιαστεί η διαδρομή που θα ακολουθήσει. Σε ό,τι αφορά το επιστημονικό μέρος της αποστολής, τα βασικά μάτια του οχήματος είναι ένα σύστημα δύο πρωτοποριακών καμερών υψηλής ανάλυσης, γνωστό ως MastCam-Z. Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να παίρνει πανοραμικές, αλλά και τρισδιάστατες φωτογραφίες. Το Perseverance είναι επίσης εξοπλισμένο με έναν φασματογράφο ακτίνων Χ, γνωστό ως Pixel, και ένα φασματογράφο υπεριόδους ακτινοβολίας με όνομα Sherlock, ο οποίος μάλιστα συνοδεύεται από την κάμερα Watson. Τα δύο όργανα, Sherlock και Watson, βρίσκονται πάνω στο ρομποτικό βραχίωνα του rover,
Επομένως, θα επιτρέψουν στο όχημα να αναλύσει τη σύσταση των βράχων και του εδάφους του Άρη, αλλά και να εντοπίσει πιθανά ίχνη μικροβιακής ζωής από το μακρινό παρελθόν του πλανήτη. Ανάλογες δυνατότητες έχει η SuperCam, μια συσκευή που συνδυάζει κάμερα και φασματογράφο και μπορεί να εκπέμπει παλμούς λέιζερ. Τα στερεά υλικά που έρχονται σε επαφή με την ακτινοβολία λέιζερ καίγονται και μεταβαίνουν σε αέρια κατάσταση. Στη συνέχεια, ο φασματογράφος μπορεί να αναλύσει τη σύσταση των υλικών αυτών εξ αποστάσεως. Η δέσμη λέιζερ που εκπέμπεται από τη SuperCam μπορεί να στοχεύσει περιοχές στο μέγεθος της μύτης ενός μολυβιού σε απόσταση 7 μέτρων. Έτσι, το Perseverance μπορεί να μελετά ακόμα και αντικείμενα στα οποία δεν μπορεί να πλησιάσει ο βραχίωνας. Για την εκτίμηση των καιρικών συνθήκων, αξιοποιείται το όργανο MIDA, το οποίο μπορεί να μετράει θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, πίεση και το μέγεθος της σκόνης που αιωρείται στην αριανή ατμόσφαιρα. Για τη μελέτη της δομής του υπεδάφους, χρησιμοποιείται το ραντάρ RIMFAX. Τέλος, το όργανο MOXIE έχει τη δυνατότητα να διασπά το διοξίδιο του άνθρακα της αριανής ατμόσφαιρας, παράγοντας οξυγόνο. Αξιοποιώντας τον βραχίωνά του, το Perseverance θα μπορέσει να περισυλλέξει δείγματα από την επιφάνεια του Άρη, τα οποία θα επιστραφούν στη Γη με κάποια μεταγενέστερη αποστολή, ώστε να μελετηθούν περαιτέρω. Ο βραχίωνας του Perseverance δοκιμάστηκε στις αρχές του Μαρτίου, ενώ την ίδια περίοδο η SuperCam μελέτησε τον πρώτο στόχο, τον βράχο Maas, που στη γλώσσα των Ναβάχο σημαίνει Άρης. Στις 5 Μαρτίου, η NASA ανακοίνωσε ότι το όχημα κινήθηκε για πρώτη φορά, διανύοντας δοκιμαστικά μια απόσταση 6,5 μέτρων. Το μικρόφωνο του Perseverance κατέγραψε ιστορικά ηχητικά ντοκουμέντα από τα πρώτα βήματα του rover στο αριανό έδαφος. Από τα μέσα του Μαρτίου, το Perseverance άρχισε την αναζήτηση κατάλληλης περιοχής προκειμένου να αφήσει το ελικόπτερο Ingenuity. Όταν βρέθηκε μια ασφαλής τοποθεσία, το Ingenuity ξεδιπλώθηκε από την κοιλιά του rover και στις αρχές του Απριλίου αφέθηκε ελεύθερο στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη, ώστε να φορτίσει τις μπαταρίες του αξιοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία. Το rover κινήθηκε και πάλι, ώστε να παρακολουθήσει από απόσταση ασφαλείας την ιστορική προσπάθεια. Η αποστολή του Ingenuity ήταν υπερβολικά δύσκολη. Άλλωστε, η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη είναι μικρότερη από το 1% της γήινης, ενώ η πυκνότητα του αριανού αέρα στο έδαφος είναι ίση με την πυκνότητα του γήινου αέρα σε υψόμετρο 35 χιλιόμετρων. Θα ήταν λοιπόν αδύνατο για οποιοδήποτε συμβατικό ελικόπτερο να πετάξει σε αυτές τις συνθήκες. Έτσι, το ελικόπτερο σχεδιάστηκε με αρκετά μικρές διαστάσεις, δηλαδή με ύψος 49 εκατοστών και μάζα λίγο μικρότερη των 2 κιλών. Οι δύο έλικές του έχουν μήκος 1,2 μέτρων και περιστρέφονται με αντίθετη φορά ο ένας από τον άλλον. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό τους όμως είναι η συχνότητα περιστροφής τους. Στα τυπικά ελικόπτερα, οι έλικες πραγματοποιούν περίπου 400 με 500 περιστροφές το λεπτό. Ωστόσο, στο Ingenuity, η συχνότητα περιστροφής των ελίκων ξεπερνά τις 2.400 περιστροφές το λεπτό. Μοναδικός σύμμαχος του ελικοπτέρου στην προσπάθειά του να πετάξει είναι το ασθενές βαρυτικό πεδίο του Άρη, που αντιστοιχεί στο 38% του γήινου βαρυτικού πεδίου. Μετά από τη διόρθωση κάποιων βλαβών στο λογισμικό του ελικοπτέρου, το Ingenuity ήταν έτοιμο για την πρώτη του προσπάθεια. Η 19η Απριλίου του 2021 θα γραφτεί στα βιβλία ιστορίας, καθώς πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη πτήση μηχανοκίνητου οχήματος σε άλλο πλανήτη. Το πρωτοποριακό ελικόπτερο κατάφερε να εγκαταλείψει το αριανό έδαφος για 39 δευτερόλεπτα και να αιωρηθεί σε ύψος 3 μέτρων. Altimeter data confirmed.
that Ingenuity has performed its first flight, the first flight of a powered aircraft to another planet. Στο βίντεο αυτό απεικονίζεται μετά από επεξεργασία η σκόνη που σηκώθηκε κατά την πτήση του Ingenuity. Η ιστορική αυτή πτήση φέρνει στο νου μας ένα άλλο κορυφαίο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας. Την πρώτη πτήση αεροπλάνου από τους αδερφούς Wright το 1903. Ως συμβολική αναγνώριση της συνεισφοράς των δύο πρωτοπόρων αδερφών στην ανθρωπότητα, ένα μικρό κομμάτι φάσματος από την πρώτη εκείνη πτήση ενσωματώθηκε στο Ingenuity. Στις 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη δοκιμαστική πτήση, διάρκειας 52 δευτερολέπτων, με το ελικόπτερο να φτάνει αυτή τη φορά σε ύψος 5 μέτρων, ενώ κινήθηκε οριζόντια κατά 2 μέτρα προτού επιστρέψει στο έδαφος. Τρεις ημέρες αργότερα το ελικόπτερο πέταξε και πάλι στο ίδιο ύψος, αλλά για 80 δευτερόλεπτα, ενώ κινήθηκε για αρκετή ώρα οριζόντια, καλύπτοντας μια απόσταση 50 μέτρων. Χάρη στην επιτυχία των πρώτων αυτών δοκιμαστικών πτήσεων, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην πλανητική εξερεύνηση. Τα υπτάμενα οχήματα θα μπορούν να εξερευνούν ταχύτατα πολύ μεγάλες εκτάσεις του Άρη, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε ελικόπτερα και σε άλλα ουράνια σώματα που έχουν ατμόσφαιρα, όπως είναι ο Τιτάνας του Κρόνου. Μία ημέρα μετά την πρώτη πτήση του Ingenuity, το όργανο μόξι του Perseverance κατάφερε με επιτυχία να παραγάγει οξυγόνο από το διοξίδιο του άνθρακα του κόκκινου πλανήτη. Συγκεκριμένα, παράχθηκαν 5,4 γραμμάρια οξυγόνου μέσα σε μία ώρα, τα οποία είναι αρκετά ώστε ένας αστροναύτης να μπορεί να αναπνέει για 10 λεπτά. Η επιτυχημένη αυτή δοκιμή παραγωγής οξυγόνου έχει τεράστια σημασία για μελλοντικές επανδρομένες αποστολές και για τη δημιουργία αυτόνομων βάσεων στον Άρη. Κλείνοντας, βλέποντας τις φωτογραφίες και τα ντοκουμέντα από το γειτονικό μας πλανήτη, αξίζει να αναλογιστούμε πόσο οικείο αλλά και πόσο ξένο μοιάζει το αριανό τοπίο. Από τη μια πλευρά, ο Άρης έχει τεράστιες ομοιότητες με τη Γη. Το χώμα, οι πέτρες και τα βράχια που απεικονίζονται στις φωτογραφίες θα μπορούσαν κάλλιστα να βρίσκονταν σε κάποια ερημική τοποθεσία της Γης. Και με την υψηλή ανάλυση των καμερών του Perseverance, μπορούμε νοητά να τα ψηλαφίσουμε. Από την άλλη πλευρά, αν σηκώσουμε το βλέμμα μας και αντικρίσουμε την ατέλειωτη αριανή έρημο, τον ξένο ορίζοντα και το μουντό χρώμα του ουρανού, αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο από αυτόν που μας γέννησε. Κι όμως η ανθρωπότητα, μέσα από τα ρομπότ και τα οχήματά της, ζει και εδώ. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο σχετικά με το Perseverance και την πρώτη μηχανοκίνητη πτήση σε άλλο πλανήτη. Για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με την αποστολή αυτή, θα ενημερώνεστε από τα social media του καναλιού Αστρόνιο. Μέχρι το επόμενο διαστημικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!